βρούμε τηλεφωνικά την καθηγήτρια ψυχολογίας και διακεκριμένη δικαστική εμπειρογνώμονα, την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Τη βρήκαμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κυρία Αντωνοπούλου. Πού θυμηθήκατε την υπόθεση του Μίχου? Βεβαίως. Η κοινωνία την έχει ξεχάσει πλέον. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς ότι... γιατί ασχολείστε? Εγώ ασχολούμαι γιατί, όπως και εσείς, έχουμε την κοινωνική ενσυναίσθηση ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις να είναι έρμεα των ορέξεων της επικαιρότητας, γιατί είναι υποθέσεις που αφορούν την ψυχή της κοινωνίας, τη συνείδηση της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να βαράμε τα σήματα του κινδύνου, έτσι. Λοιπόν, όντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ξεχάσει. Για πείτε μου, σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία? Εσείς μιλήσατε για το θλιβερό άτομο, τον κύριο Μίχο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή. Πού βρισκόμαστε? Στην προσπάθειά μας να προσπαθεί, στην προσπάθεια όλων να καλύψουν, να προστατεύσουν τον κύριο Μίχο. Σοβαρά. Ο κύριος Μίχος είναι το θύμα τελικά, όχι το παιδί. Είναι φοβερά. Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε Αντωνοπούλου. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, λέτε, και λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευτεί ο παιδοβιαστής, ο μαστροπός. Αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία με τις υψηλές γνωριμίες. Αυτές προστατεύουμε. Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη πλέον, από ό,τι φαίνεται, να προστατεύει αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν κάθε ηθική, κάθε έννοια πολιτισμική, κάθε ανθρώπινη διάσταση, να την παραβιάζουν, και έχει τα μέσα να τους καλύπτει. Ο κύριος Μίχας είναι ήρωας. Πρέπει να το καταλάβετε. Ήρωας. Ήρωας. Προστατεύει αυτούς τους αφανείς διακεκριμένους, οι οποίοι ήταν μέσα στο κύκλωμα. Λέτε επειδή δεν άνοιξε το στόμα του να αποκαλύψει τους επωνύμους που συμμετείχαν στο κύκλωμα. Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά το δικαίωμα της σιωπής το έχει αναλάβει η κοινωνία ολόκληρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις, και μαζέψαν ένα τσούρμο από δυστυχισμένους, άλλοτε παραβατικούς, παρεκκλίνοντες, αρρώστους, άνθρωποι οι οποίοι είναι δήθεν και τέλος πάντων το τελευταίο της κοινωνίας, και τους έχουν στο δικαστήριο. Και το βαρύ πυροβολικό είναι στο απειρόβλητο. Λέτε δηλαδή ότι τα βαριά ονόματα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παιδοβιαστών, λέτε ότι ξέφυγαν και είναι στο απειρόβλητο, αυτό μας λέτε? Αυτό λέω, ξεκάθαρα το λέω, νομίζω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορώ πιο ξεκάθαρα. Το λέτε ξεκάθαρα. Είδατε, και είναι προς τιμήν σας. Και είναι προς τιμήν σας. Η σιωπή δεν κάλυψε το θύμα. Η σιωπή δεν κάλυψε. Άτομα υψηλά εστάμενα στην κυβερνητική πολιτική είπαν το όνομα, είπαν τον τόπο προστασίας του. Οι ειδικοί ψυχολόγοι πραγματογνώμονες έδειξαν ένα σωρό φωτογραφίες αυτό το παιδί, ρωτώντας το αν έχει πάει με αυτόν, αν έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει το άλλο. Αυτό το παιδί μίλησε για όλη την κοινωνία και δεν τους ενδιαφέρε, γιατί σου λέει ένα παιδί θα καταστρέψουμε σε σχέση με τα βαριά ονόματα. Τι είναι ένα παιδί? Αυτή είναι η διαδικασία. Και στο τέλος, μαζί με το παιδί, προσθέσαμε και τη μάνα. Γιατί πρέπει η μάνα, η κοινωνία, γίνεται έξω φρενών, όχι με το Μίχο, αλλά με τη μάνα.
Η μάνα είναι αθώα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν έχει κάνει τίποτα η μάνα. Η μάνα ήταν δυστυχώς μέσα στη φτώχεια της, μέσα σε έναν κόσμο θλιβερό, που ζητούσε λεφτά από το παιδί, εκεί που εξυπηρετούσε κάποιες γριούλες, να πάει να τις εξυπηρετήσει για να πάρει 5 και 10 και 20 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που έπαιρνε η μάνα. Όμως η μάνα και το παιδί είναι οι ένοχοι. Ο Μίχος είναι στο απειρόβλητο. Είχε και την καλύτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά στις φυλακές. Κύριος. Στα Γρεβενά ήταν κύριος ο Μίχος. Προστασία από παντού. Δηλαδή μου λέτε ότι ο Μίχος πάει να πέσει στα μαλακά. Αυτό μου λέτε, ο παιδοβιαστής του Κολονού. Αυτό μου λέτε απόψε. Βεβαίως και θα πέσει στα μαλακά. Θα πέσουν κάποιες ποινές τους άλλους λίγο πιο έτσι αυξημένες. Θα πάμε στην κάθεξη των 10, των 12, των 5. Αλλά ο Μίχος κάπου θα βγει ως εραστής του παιδιού στο τέλος. Από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι ο Μίχος δηλώνει ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη. Βεβαίως, βαθιά ερωτευμένος. Ότι δεν είχε, ότι ήταν συναισθηματικό το ο δεσμός ήταν συναισθηματικός μαζί της, ότι υπήρχε μεν συνέβρεση, αλλά με τη συγκατάθεσή της ως προϊόν, λέει, αυτής της ερωτικής επιθυμίας που συνέδεε τους δύο, λέω ότι ισχυρίστηκε ο Μίχος. Και ότι δεν έχει ιδέα για το γεγονός ότι η μικρή εκδιδόταν. Ότι δεν έχει καμία ιδέα και μάλιστα υποστηρίζει από την έρευνα που κάνω εγώ ότι η μικρή έκλεινε τα σχετικά ραντεβού μέσω ενός blind chat. Δηλαδή μέσω blind του διαδικτύου. Σας το λέω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το δικό μου. Αληθεύουν αυτά? Αληθεύουν αυτά, αλλά αυτή η δουλειά όλη ήταν του Μίχου. Η μικρή, όταν πήγαινε στο ραντεβού με καθοδήγηση του Μίχου, έπαιρνε τα λεφτά από τον πελάτη και του έλεγε «Περίμενε και θα γυρίσω. Θα πάω στη μαμά μου». Αλλά δεν πήγαινε στη μαμά της, πήγαινε στο Μίχο. Του δίνε τα λεφτά και ξαναγύριζε πίσω στο ραντεβού. Αυτή ήταν η διαδικασία. Γιατί το παιδί το είχε κάνει σαν καρνάβαλο, το είχε βάψει. Το χειραγωγούσε απολύτως δηλαδή. Το χειραγωγούσε απόλυτα. Για ποια συναισθηματική διάσταση. Είναι ντροπή να λένε αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος τα λέει. Ο ίδιος. Καλά, αυτός είναι ο ίδιος ντροπή. Να μην μπει κι αυτό. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται και λυπάμαι γιατί... Για κάποια στιγμή νομίσαμε ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται να βάλει αυτά τα τέρατα στην άκρη. Τα τέρατα των πραγματικών βιαστών. Των ανθρώπων όπως ο Μίχος και αυτούς που καλύπτει. Υπεράνω υποψίας. Αλλά δυστυχώς όπως όλα τα πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία μας και στο χώρο, δυστυχώς, που περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα, τη συγκάλυψη. Μια κοινωνία που συγκαλύπτει ό,τι την πονάει, ό,τι την ενοχλεί, ό,τι πραγματικά την εξουθεί σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγονη και θλιβερή. Νομίζω ότι μόνο ντροπή μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι για αυτά τα οποία περιγράφεται. Εμείς όμως δεν θα αφήσουμε αυτή την υπόθεση έτσι. Μπορεί οι άλλοι να την έχουν ξεχάσει. Εμείς θα επανέλθουμε με τη βοήθειά σας, κυρία Αντωνοπούλου, γιατί τα όσα λέτε είναι συγκλονιστικά και πριν απ' όλα είναι αληθινά. Είναι αληθινά. Προσπαθώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι εύκολο να λέει κανείς τέτοια λόγια. Και έχει πολύ μεγάλο κόστος. Κοιτάξτε, έχω φτάσει σε μια ηλικία και έχω την εμπειρία να μπορώ να είμαι ελεύθερη. Σαφής. Και σαφής. Αυτό θα είμαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την ειλικρίνεια και την αμεσότητα. Χριστίνα Αντωνοπούλου, συγκλονιστική και απόψε, καθηγήτρια ψυχολογίας, δικαστική εμπειρογνώμων. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Επανερχόμαστε αύριο. Πάλι θα πούμε τα πράγματα έξω από τα δόντια, όπως δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σας τα πούν οι άλλοι.
Περιμένετε τώρα. Η ενημέρωση συνεχίζεται πάνω σχαρίτως. Μεγάλο δελτίο ειδήσεων, χορταστικό, 2 ολόκληρες ώρες και λίγο μετά τις 11 η πρώτη εκπομπή Κόντρα 24 με τη συνάδελφο Αναστασία Γιάμαλη και με πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Συντονιστείτε αύριο Τρίτη 8.30 με 9.30 να είστε εδώ. Γεια σας.